Βασίλη Κασανάκη, νίκη δεύτερη για τον Ηρόδοτο με σένα στον πάγκο του σήμερα απέναντι στην ομάδα της ΑΕΜ, την ομάδα των Μυρών. Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω το παιχνίδι είχαμε ένα δύσκολο έργο απέναντι από μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι το Μυρών. Το απέδειξε και στο δικό μας το γήπεδο. Ήρθε ακομπλεξάριστη, έπαιξε το παιχνίδι της. Εμείς ευτυχήσαμε από την αρχή και πήραμε τα ηνία του παιχνιδιού, την μπάλα στα πόδια μας και κυριαρχήσαμε ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά. Αν είχαμε την ευκαιρία να πετύχουμε και το τρίτο γκολ με το πέναλτι που ελέγχει τη φάση, θα το δούμε αν ήταν ή όχι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν είχε γίνει και το 3-0 θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αγχωνόμασταν λίγο στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι εκεί και πάλι λειτουργήσε αντίστροφα, δηλαδή αντί να μας βάλει κάτω, ουσιαστικά μας έδωσε το έβνασμα να κυνηγήσουμε και ένα τρίτο, το οποίο ήρθε και κλείδωσε τη νίκη μας. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πει ότι είμαστε Ηρόδοτος και παίζουμε πάντα για τη νίκη και θα πρέπει να τη διεκδικούμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Από εκεί και πέρα μετά τελείωσε αυτό, θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι να κοιτάξουμε πάλι πώς θα κερδίσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε και είναι κοντά μας και να το δηλώσουμε αυτό ότι εμείς σαν Ηρόδοτος θα παίξουμε μέχρι το τέλος, όσοι και αν είμαστε εδώ πέρα, μέχρι και ο τελευταίος θα παίζει για την νίκη για την ομάδα. Τώρα για τη συνέχεια, ο Ηρόδοτος είναι σε μια απόσταση, θα το πω αγωνιστικών, τριών αγωνιστικών από την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Είναι σε δύσκολη θέση ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση της πρωτιάς. Τι μπορούμε να πούμε? Κοιτάξτε, το είχα πει και στο παιχνίδι με την Τίλισσα που ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. Είχα πει ότι δεν είναι στο χέρι μας. Δεν περνάμε από το δικό μας το χέρι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το σωματείο έχει δείξει τόσα χρόνια ότι μάχεται. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, ξαναλέω, σε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Δεν μπορούμε να μένουμε στη διαφορά. Εμείς κοιτάμε τα παιχνίδια μας ένα-ένα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα μετά να έχουμε και την τύχη βέβαια μαζί μας, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι δεν την είχαμε, παρόλο που είχαμε μια πάρα πολύ καλή και μεστή εμφάνιση. Υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ένα-ένα τα παιχνίδια και ό,τι γίνει στο τέλος. Σε μεταγραφικό επίπεδο υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι κοντά, απασχολούν τον Ηρόδοτο και θα κλείσουν? Δυστυχώς είχαμε κινηθεί πάρα πολύ ενεργά, μιλάω για το δικό μου το κομμάτι από τότε που βρέθηκα εγώ στην ομάδα. Νομίζω ότι η μεταγραφική περίοδος τελείωσε μόλις χθες. Με τη δικιά μου την παρέμβαση, τα παιδιά που είχαμε ζητήσει για να έρθουν δεν καταφέραμε να τα φέρουμε στην ομάδα για κάποιους λόγους. Η διοίκηση έκανε το παν, τελικά δεν τα καταφέραμε. Από εκεί πέρα, να μείνουμε πίσω σε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό είπα ότι θα πάμε όσοι είμαστε εδώ πέρα, με ό,τι εργαλεία έχουμε, έχουμε πολύ πίστη στα παιδιά και από εκεί και πέρα ξαναλέω, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κουτς, ήταν για την ομάδα της ΑΜ, για την ομάδα των Μυρών στον σημερινό αγώνα, έδειξε ωραίο πρόσωπο, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, προβλημάτισε τον Ηρόδοτο. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν σίγουρα εξ αρχής δύσκολη η αποστολή μας. Είχαμε και ένα παιχνίδι μεσοβδόμαδα που παίξαμε 120 λεπτά και κρίθηκε στην παράταση, στα πέναλτι, συγγνώμη. Είχαμε να διαχειριστούμε την κούραση. Νομίζω ότι μπήκαμε νοθρά στο πρώτο ημίχρονο και συμπτώμενοι αυτό. Αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε ένα καλό πρόσωπο και με την αλλαγή σχηματισμού. Δημιουργήσαμε αρκετά προβλήματα στον Ηρόδοτο. Νομίζω ότι δίκαια ισοφαρίσαμε σε εκείνο το σημείο. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Εκείνο το διάστημα η Ρόδοτος πέτυχε ένα γκολ, έγινε 3-1 και στην ουσία κλείδωσε το μάτς σε ένα σημείο που νομίζω ότι πατούσαμε καλύτερα εμείς. Τώρα από εκεί και μετά νομίζω ότι και βάσει των ψυχικών αποθεμάτων που είχαμε καταρρεύσαμε, θα έλεγα, ψυχολογικά, γιατί όταν είμαστε καλύτεροι ένα διάστημα και ειδικά εδώ μέσα και δεν καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που αξίζουμε, μοιραία μετά το μάτς κλείδωσε. Αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατάμε την εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια ακριβώς, τι μπορούμε να πούμε? Έχουμε μπει τώρα 2-3 αγωνιστικές στο δεύτερο γύρο, υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος. Τι περιμένετε από την ομάδα των Μυρών? Θεωρώ ότι βάσει της εικόνας που έχουμε δεν θα έχουμε πρόβλημα για την παραμονή. Όντως είναι όλες οι ομάδες κοντά, με 2 νίκες μπορεί να είσαι στην πεντάδα, με 2 ήττες να είσαι στον πάτο της βαθμολογίας. Αλλά νομίζω ότι άμα έχουμε αυτή την εικόνα, η τύχη δεν θα μας γυρίσει στην πλάτη.